δυτικά. Πάμε στα Χανιά, το καλοκαίρι ήρθε. Και ήρθε η ώρα να πάμε εκδρομή. Μας ζητήσατε τόσες πολλές φορές να έρθουμε στα Χανιά και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Οπότε τι θα κάνουμε? Πάμε Χανιά, πάμε για ένα εκπληκτικό διήμερο. Θα χωρίσουμε την εκπομπή μας σε δύο μέρη. Περνάμε από ιστορικούς, από αντιστασιακούς τόπους, οποίους δεν μπορούμε να αφαιρθούμε. Θα βάλουμε το σοβαρό μας πρόσωπο και θα πούμε την ιστορία τους. Μετά θα βρούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και θα κατέβουμε στα νότια. Πάμε παλιόχωρα. Πάμε να δούμε παραλίες, πάμε να δούμε μαγευτικές εικόνες, πάμε να δούμε τηλεφωνήσει και να περάσουμε ένα διήμερο γεμάτο εκπλήξεις και πανέμορφες εικόνες. Είστε έτοιμοι? Εγώ, ναι. Αυτή δεν με νοιάζει. Σημασία έχει ότι πάμε εκδρομή! Πληροφορικά να σα πω ότι σε αυτό το σημείο που σταματήσαμε πριν ήταν το χωριό Νερατζιά. Για να σα πω επίσημη Νερατζιά, είμαστε στον επαρχιακό δρόμο με Παλαιόχαρα Σταυρονίτη, τα λέω πολύ σωστά, και κατεβαίνουμε στο νότο των Χανίων, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε πόσο ενθουσιασμό έχω. Εσύ? Πάρα πολύ. Εσύ? Πάρα πολύ. Θα φύγουμε δύο μέρες μακριά από όλα και τα πάντα και θα πάμε να εξερευνήσουμε τα Χανιά. Ήταν μια δικιά σας απέτηση την οποία την κάναμε πραγματικότητα. Οπότε, λίγο να σας βάλω λίγο στο zoom το τι πάμε να κάνουμε. Είμαστε λοιπόν στο περιφερειακό δρόμο και πάμε να συναντήσουμε κάποια από τα πολλά που έχει περιοχή μαρτυρικά χωριά για να μιλήσουμε μια πάρα πολύ δραματική ιστορία. Θα πάμε να επισκεφτούμε τον Κακόπετρο, θα πάμε να επισκεφτούμε τα Φλόρια και θα πάμε να επισκεφτούμε την Κάνταν. Εκεί θα μάθουμε λίγο την ιστορία για αυτά τα πραγματικά βαριά και οδυνηρά γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτό το τόπο, σε όλη την Κρήτη γενικότερα, αλλά εμείς θα εστιάσουμε σήμερα σε αυτό. Μετά, όντως, θα αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας και θα κατεβούμε να κάνουμε τη φασάρα μας. Οπότε, πρώτη στάση Κακόπετρος, πρώτες εικόνες από εκεί και πάμε να μάθουμε ιστορία και πάμε... Ωραία, ρε. Εγώ μιλάω και αυτό χτυπάει. Πάω, το ξέρω τώρα κι εγώ. Να τον απολύσω τώρα ή μετά το διήμερο? Τι λες? Μετά το διήμερο. Μετά το διήμερο. Συνεχίζουμε διαδρομή! Να πούμε ότι είμαστε γύρω στις 3 ώρες μέσα στα μάξι. Εντάξει, έχει πλάκα, αλλά κάπως κεντρώνεις που κάνεις κάτι τέτοια. Αλλά συνεχίζουμε ακμένη την εκδρομή. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Και εσύ! Ευχαριστώ! Σε μένα, γιατί είμαι πάρα πολύ καλός και ωραίος. Και έπειτα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά για να γίνει αυτή η εκδρομή. Πλέον τους έχω πει ότι είναι καλοκαίρι και πρέπει να φεύγουμε τριήμερα, τετραήμερα. Έχω σκεφτεί και για ένα μήνα κάπου να φύγουμε, αλλά αυτό θα το μάθουμε μετά. Και πριν από αυτό μπορεί να μου απολύσουν. Δεν έχει καμία σημασία. Η διαδρομή μας συνεχίζεται και δείτε απλά πού είμαστε. Κάποια πράγματα στον κόσμο πραγματικά πιστεύω ότι είναι καρμικά. Τι εννοώ? Μόλις φτάσαμε στο Κακόπετρο, ένα πάρα πολύ μικρό χωριουδάκι σήμερα, το οποίο δεν αριθμεί πάρα πολλούς κατοίκους, δεν έχει πάρα πολλά σπίτια ούτε οτιδήποτε. Και ήρθαμε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για τις μαρτυρικές ιστορίες και τα λοκαυτώματα του Κακόπετρου στα Φλόρια, στην Κάνδανη. Πίσω μας είναι η κεντρική πλατεία, αν μπορούμε να την ονομάσουμε, του Κακόπετρου, και εκεί γίνονται εργασίες για να ξαναστηθεί με ακόμα πιο επιβλητικό και όμορφο τρόπο το ιερό για τους ανθρώπους που χάθηκαν εκείνη την εποχή σε αυτές τις μαρτυρικές και τόσο ηρωικές μάχες που υπήρξαν στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε? Θα βρούμε ένα πιο ήρεμο τόπο να κάτσουμε και να αρχίσουμε να ξεπυλίγουμε το κουβάρι αυτής της τραγικής ιστορίας. Ελάτε μαζί μας αυτό το ταξίδι πίσω στον χρόνο, σε αυτές τις ιστορίες που πάντα θα θυμίζουν τη δύναμη και τη θέληση των κριτικών για να περισπιστούν το πιο μονάκριβο και πολύτιμο πράγμα που είχαν. Τη γη τους.
κάτω από αυτό τον υπεραιωνόδιο πλάτανο νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος τόπος για να ξεκινήσουμε την ιστορία μας. Θα πάμε λίγο πίσω στις 23 του Μάη του 1941, όπου μια μεγάλη γερμανική δύναμη, ένα στράτευμα γύρω στα 800 άτομα με πεζικό, με τάγκς, με οχήματα, κατεβαίνουν για να καταλάβουν την παλαιόχώρα. Μέχρι να φτάσουν εκεί συνέβησαν πάρα πολλά γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν την ιστορία της Κρήτης και όχι μόνο. Η τεράστια γερμανική αεροπορική εισβολή στην Κρήτη προσγειώθηκε σε μεγάλο βαθμό στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Μάλεμε, πολύ κοντά στον Ταυρονίτη, όπου ξεκινά ο δρόμος στον οποίο βρισκόμαστε. Ο προσωρινός διοικητής των Γερμανών στην Κρήτη ήταν ένας άντρας που ονομαζόταν Kurt Student. Η δουλειά του ήταν να εξασφαλίσει το νησί της Κρήτης και διέταξε μια μεραρχία ναζιστικών στρατευμάτων να προχωρήσει αμέσως νότια για να καταλάβει το λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου φοβόταν ότι τα συμμαχικά στρατεύματα μπορούσαν να αποβιβαστούν για να πολεμήσουν τις γερμανικές δυνάμεις. Οι Κρητικοί φυσικά δεν θα μπορούσαν να μείνουν με σταυρωμένα χέρια. Κάθε ηλικιωμένος, γυναίκα και παιδί αντέδρασαν. Είχαν όπλα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δρεπάνια και ένα πικρό μίσος για αυτούς τους εισβολείς που θα τους έπαιρναν το νησί τους. Είχαν εμπειρία αιώνων από δυνάμεις που το έκαναν αυτό πολύ πριν τη γερμανική εισβολή. Τα ναζιστικά τμήματα βάδιζαν προς τα νότια με μεγάλο αριθμό στρατιωτών και πυροβολικό πεδίο. Η πρώτη αντιστασιακή που βρήκαν ήταν εδώ, στο χωριό Κακόπετρος. Ο Στιούντεν διέταξε να σκοτώσουν και να καταστρέψουν εντελώς οποιαδήποτε αντίσταση. Εδώ στο Κακόπετρο πυροβόλησαν όποιον βρήκαν και κατέστρεψαν ολοσχερό στο χωριό. Μερικοί άνθρωποι διέφυγαν στους λόφους και είδαν τις οικογένειές τους να δολοφονούνται από τους Ναζί. Το επόμενο χωριό στη διαδρομή τους προς την Παλαιόχώρα ήταν το υπέροχο χωριό Φλόρια. Εδώ οι ντόπιοι είχαν προετοιμάσει ενέδρα για τα γερμανικά στρατεύματα μαζί με τους μαχητές από την Κάνδανο. Άρχισαν οι μάχες και σκοτώθηκαν περίπου 25 Γερμανοί μαζί με πολλούς από τους ντόπιους. Όταν οι Ναζί κέρδισαν τον αγώνα και η αντίσταση είχε υποχωρήσει, ο Στιούνταν διέταξε ένα μνημείο για τους νεκρούς του και τη δολοφονία και την καταστροφή αυτού του χωριού επίσης. Ακολούθησε η Κάνδανος. Εδώ έγινε μια άλλη μάχη. Οι Γερμανοί ήταν θυμωμένοι που είχαν χάσει 4-5 μέρες την πορεία τους και κάποιοι από τους άντρες τους είχαν σκοτωθεί. Έπρεπε να φτάσουν στην Παλαιόχώρα και αυτοί οι άμαχοι τους προκαλούσαν μεγάλη θλίψη. Στη Κάνδανο μπήκαν με πυροβόλα όπλα και πυροβόλησαν όποιον έβρισκαν. Πολλοί ντόπιοι κρύφτηκαν στους γύρω λόφους καθώς οι Ναζί έσφαζαν τις οικογένειές τους. Ο Kurt Student ήταν έξαλλος. Τους διέταξε να καταστρέψουν το μεγάλο χωριό Κάνδανος και να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Οι Γερμανοί κατέστρεψαν ό,τι μπορούσαν, πετώντας χειροβομβίδες σε σπίτια και ούτω καθεξής. Τότε οι Γερμανοί έστησαν μια ταμπέλα στην πλατεία του χωριού. Έλεγε ότι η Κάνδανος έχει καταστραφεί εξαιτίας της δολοφονίας 25 στρατιωτών Ναζί. Όλοι οι κάτοικοι της Κάνδανο δολοφονήθηκαν, μεταξύ των οποίων περίπου 180 άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Το αρχαίο χωριό τους καταστράφηκε ολοσχερός. Λίγες μέρες αργότερα, στις 2 του Ιούνιου, επέστρεψαν στην έρημη Κάνδανο. Εκτέλεσαν επιτόπου εξηλικιωμένους και την επόμενη μέρα, 3 Ιούνιου του 1941, κάτω από τις διαταγές του υπολοχαγού Χόρστ Τρέμπες, ξεκινάει η εκθεμελίωση της Κάνδανο. Διάβασαν τη διαταγή του στρατιωτικού διοικητή Κρήτης, με την οποία ανακοίνωναν ότι η Κάνδανος θα καταστραφεί ολοσχερός, οι κάτοικοί της θα εξοντωθούν και η πόλη δεν θα ξανακατοικηθεί πια. Οι Γερμανοί είχαν διατάξει ότι η Κάνδανος δεν υπάρχει. Η Κάνδανος κατέχει μια δραματική πρωτιά στην ιστορία, καθώς είναι το μέρος όπου για πρώτη φορά ελήφθη απόφαση για εκθεμελίωση ολόκληρου οικισμού. Ο Kurt Student συνελήφθη από τις συμμαχικές δυνάμεις μετά τον πόλεμο τον Μάιο του 1947. Προσήλθε ενώπιον δικαστηρίου εγκλημάτων πολέμου κατηγορούμενος για την κακομεταχείριση του λαού της Κρήτης.
καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση και το 1948 έλαβε ιατρικό εξιτήριο. Αυτή ήταν μία από τις χειρότερες θηριωδίες που έγιναν στην Ελλάδα και στοιχειώνει τους κριτικούς εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ ήταν η κατανός. Σήμερα η Κάνδανος στέκεται αγέροχη, δυναμική, πανέμορφη, με αυτά τα μνημεία να μας θυμίζουν τις θηριωδίες που είχαν υπάρξει εδώ. Λέγεται ότι τον Αύγουστο του 1941 στην Κρήτη μόνο είχαν πεθάνει γύρω στους 2.000 κριτικούς. Βαρύναμε λίγο το κλίμα? Μπορεί. Δεν έπρεπε όμως να αποδώσουμε έστω αυτόν τον ελάχιστο φόρο τιμής για αυτούς τους ανθρώπους που έπεσαν μαχόμενοι σε αυτούς εδώ τους τόπους? Σίγουρα. Ένα αγαπημένο σύνθημα λέει: τι Κάνδανο τα νόγια τα κάψαν οι Ναζί. Φασίστες δεν χωράνε σε τούτο το νησί. Εγώ θα πω σε ολόκληρη τη γη και θα προσπαθήσουμε τώρα να επαναφέρουμε λίγο το καλό μας vibe και να πάμε να δείξουμε τι Κάνδανο σήμερα, να πούμε τι πράγματα μπορείς να κάνεις εδώ και να δούμε πόσο πραγματικά όμορφη είναι. Τι είναι η Κάνδανος σήμερα? Σήμερα η Κάνδανος είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά που υπάρχουν στην Κρήτη. Ένα χωριό, να το πούμε κομμόπολη, να το πούμε έδρα του Δήμου, να το πούμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο το οποίο μπορείς να βρεις τι. Πάρα πολλές ταβέρνες, εξαιρετικό φαγητό, υπέροχα σοκάκια, τρομερές δραστηριότητες να κάνεις, υπέροχα καταλήμματα και ένας τόπος ο οποίος μπορεί να είναι το αρχηγείο σου για να εξαπλωθείς και να εξερευνήσεις τα πάντα στη γύρω περιοχή. Παλαιόχωρα, να πας στα Φαράγγια, να κάνεις βόλτες κάτω στον νότο. Είναι ένα μέρος το οποίο σου δίνει ηρεμία και όρεξη για να συνεχίσεις να εξερευνείς αυτό το υπέροχο νησί, την Κρήτη. Το νεράκι δίπλα τρέχει γάργαρο, τα πράσινα είναι όλα από πάνω μας και φτιάχνουν αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα. Τα δερνάκια πολύχρωμα δεξιά, τα δερνάκια πολύχρωμα αριστερά, χαμόγελα φωνές, αρχίζει και η τουριστική περίοδος και γεμίζει αυτός ο τόπος και εμείς ήρθαμε εδώ πέρα στην κατάλληλη εποχή για να τον εξερευνήσουμε. Πάμε να δούμε τα κρυφά σοκάκια του χωριού, πάμε να δούμε την εκκλησία και πάμε να μάθουμε και λίγο ιστορία ακόμα. Τι λέτε? Τουλάχιστον επιβλητική η εκκλησία της αναλήψεως, δεν νομίζεις φίλε? Πολύ ωραία. Και κοίτα λίγο φιλιά. Μου είπανε για μια παιδική χαρά, μου είπανε για διάφορα πράγματα τα οποία ψάχνω. Το που βρίσκω όμως είναι ωραίες αυλές, χρώματα, λουλούδια, ωραίους ανθρώπους και έναν καιρό ο Χαρότο. Θέλω κάτι άλλο? Δεν θέλω. Ελπίζω μόνο να βρω τις φρύσες. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. You never know what's around the corner for you. Μας είπανε για να βρούμε τις φρύσες θα πρέπει να πάρουμε, λέει, ένα πεζόδρομο. Βλέπουμε κανένα πεζόδρομο? Αυτόν τον πεζόδρομο μάλλον. Οπ. Σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ένα λεπτό ποδαρόδρομο, θα έρθετε σε αυτό το καταπράσινο τόπο όπου έχουν κάνει και έχουν βάλει τα οργανάκια τους, έχουν βάλει μια παιδική χαρά. Φίλε, τι ωραία στημένο. Not bad, not bad. Και μάλλον εδώ είναι και οι παλιές βρύσες χωριού. Πάρτε μια εικόνα. Okay.
Είχαμε πολύ καιρό να έρθουμε στα δυτικά, δεν νομίζεις? Ναι, ναι. Ήρθαμε λοιπόν και ευτυχώς το vibe είναι το ίδιο που συναντάμε σε κάθε εκπομπή και νιώθουμε τόσο πολύ ευλογημένοι, φίλοι. Ο κόσμος μας μιλάει, μας χαμογελάει, προσπαθεί να μας εξυπηρετήσει, μας σταματάνε, τι θέλετε να κάνετε, να πούμε για το χωριό μου, να πούμε τις ιστορίες του, να συνδείξουμε τις γωνιές. Όλο αυτό το πράγμα, ρε φίλε, όλο αυτό το vibe, όλο αυτό το hospital, όλη αυτή η φιλοξενία είναι το πράγμα που πραγματικά καθορίζει τον τόπο σου. Και σε ένα τόπο σαν την Κρήτη, η φιλοξενία είναι το νούμερο ένα σε όλους τους ανθρώπους. Όντως πήγαμε από τον από πάνω δρόμο, το παλιό κεντρικό ας το πούμε, και φαίνεται όντως το πόσο... το πώς είναι διαμορφωμένος ώστε να θυμίζει αυτό το παλαιϊκό. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ ωραίες. Στον από κάτω δρόμο κυρίως είναι τα περισσότερα ταβερνάκια τα οποία μπορείτε να κάτσετε και να ξεκουραστείτε και να φάτε το οποιοδήποτε. Εννοείται τρώμε μέλι. Μέλι ρακάκι εδώ πέρα, όχι εγώ. Ρακάκια, τσικουριά το λένε εδώ. Πρέπει να το συνηθίσουμε γιατί θα μας το λένε έτσι. Εντάξει. Ναι. Είμαστε ξανά στην κεντρική πλατεία του χωριού. Υπάρχει ένα μάτς, θα το έλεγα, ένας αγώνας για το ποιος θα μας κεράσει, πού θα φάμε, τι θα κάνουμε, τι θα δείξουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι. Και σταμάτησα λίγο τις όμορφες εικόνες μας για να σας δώσω άλλη μια πληροφορία. Στη Κάνδανο υπάρχει έκθεση του ολοκαυτώματος με απίστευτα κοιμήλια, με τρομερές αποδείξεις, απίστευτες φωτογραφίες που δυστυχώς δεν το προλάβαμε για πάρα πολύ λίγο. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την εκκλησία της Αναλήψεως και αν δεν φύγω από εδώ πέρα, μάλλον θα με πατήσουνε. Οπότε πάμε να πάρουμε ένα καφεδάκι και να συνεχίσουμε την πορεία μας. Μετά τους πολλούς καυγάδες που είχαμε σε όλη την Κάνδανο για το που θα κάτσουμε, αποφασίσαμε να κάτσουμε στο Γιάννη γιατί βρήκαμε ωραίο ίσιο. Και είπαμε ότι θα μας φιλέψει το καθητής. Τι είναι αυτό? Εσείς θα φάτε παγωτό. Και εγώ θα φάω όλα με το κούρεγκο. Λοιπόν, είμαστε ένα συνεργείο το οποίο είναι στην Κάνδανο και έχουμε φορτωθεί με τα καφεδάκια μας, κεράσανε τα γλυκάκια. Ταλτσούνια. Ταλτσούνια. Και προχωράμε σαν τουρίστες πια με τα καφεδάκια μας, με τα έτσι μας. Θέλετε κάτι άλλο από τη ζωή σας? Τι να θέλω, τι άλλο να ζητήσουμε. Εσύ είσαι καλά? Τέλεια. Εμένα μου αρχίπω με τον Πέτρο. Και κάπως έτσι, παιδιά, και κάπως έτσι, γιατί έχουμε μείνει με 17 κάμερες, έχουμε έρθει και τραβάω εγώ μόνο με την GoPro. Θα κλείσουμε από αυτό το όμορφο χωριό της Κάνδανο, θα φύγουμε με τις καλύτερες εικόνες, γεύσεις και αύρες και θα πάμε πού? Στη Παλαιόχωρα. Να κάνουμε τι? Παρκάδο. Πριν τη βαρκάδα όμως θα έχει αμαξάδα και θα πάμε πάλι πίσω στο δρόμο για να κατέβουμε στην Παλαιόχωρα. Ο δρόμος στην Παλαιόχωρα, όπως μας είπε ο φίλος μας, είναι γύρω στα 15 λεπτά. Γύρω στα 15 λεπτάκια. Εντάξει, ο δρόμος είναι έτσι λίγο σαν φίδι, αλλά είναι πανέμορφος, είναι καταπράσινος, είναι από τις πιο όμορφες διαδρομές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να κατεβείτε στον νότο. Οπότε, δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για καλοκαίρι στην Κρήτη.
ρωτούμε τη ροή του προγραμματός μας για να σας ενημερώσουμε ότι είδαμε τη θάλασσα! Δεν φαίνεται από εδώ, αλλά εμείς την είδαμε. Πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι το εξής. Πάμε να βρούμε το ξενοδοχειάκι μας. Ευχαριστούμε, Πέπη! Ευχαριστούμε, Πέπη! Ευχαριστούμε. Πάμε να βρούμε το ξενοδοχειάκι μας. Πάμε να αφήσουμε πραγματάκια να βάλουμε μαγιουδάκι. Και το πρώτο πράγμα, ρημάκης, που θα κάνουμε, το που ήρθαμε στην παλιόχωρα, δεν γίνεται από το να μην είναι να πάμε στη θάλασσα. Ξέρεις τώρα τι είναι τα καλά της φάσης? Ποια? Ότι έρχεσαι τώρα στο ξενοδοχείο, στο Relax Hotel, και σου λένε, ξέρεις κάτι, θα σου κάνουμε upgrade. Γιατί θα μου κάνεις upgrade? Γιατί σου έρχεσαι τύπος, μου λέει. Ψέματα. Ήρθαμε, μας κάνουν το upgrade, πάμε να δούμε το δωματιάκι μας και πάμε να δούμε τι σημαίνει το upgrade. Μας είπαν το μας πάνε στη σουίτα. Εγώ όμως δεν ξέρω αν είναι παγίδα και πάνε να μας πάρουν τα όργανα. Οπότε άμα δεις και τρέχω, φύγε. Καλά. Εντάξει. Κάνουμε κύκλους στη μαρίνα της Παλαιόχωρας και ψάχνουμε το Μάνο, που είναι από το Μπόουτρι Παλαιόχωρα, για να κάνουμε, μαντέψτε τι, Μπόουτρι. Θα συνεχίσεις να κάνεις κύκλους εσύ? Πήγαινε κάπου, σταμάτα στη μέση, να δούμε και να δείξουμε ότι είμαστε εμείς. Τον βρήκαμε το Μάνο. Πάμε να το συναντήσουμε και πάμε να ξεκινήσουμε και δρομάρα. Και εδώ βλέπετε τη βαρκάδα που σας υποσχέθηκα. Τι, όχι? Όχι βέβαια, να σας γνωρίσω. Τον Ποσειδώνα. Από το Παλαιόχωρα Boat Trip θα πάμε να συναντήσουμε το καπετάνιο μας, το Μάνο. Γεια σου, Μάνο. Καλώς. Τι κάνουμε? Πήγα να τους πειράξω, να τους πάω εκεί πέρα με το καΐκι, αλλά δεν ψήθηκαν πολύ. Με τον Ποσειδώνα όμως κάτι κάνουμε. Ήσουν σίγουρος γι' αυτό το έκανε στο πείραγμα. Πώς είμαστε, αρχικά? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλώς ορίσατε στην Παλαιόχωρα. Καλώς σας βρήκαμε. Να ξέρεις, με το που πατήσαμε, είπαμε ότι δεν θα πάμε να γυρίσουμε το μέρος. Θα πάμε πρώτα να γυρίσουμε τη θάλασσα. Να δούμε λίγο την Παλαιόχωρα από. Είναι υπέροχος προορισμός. Όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Και για ντόπιους και για τουρίστες. Ποια θα είναι αυτή η μίνι κρουαζιέρα που θα κάνουμε? Θα κάνουμε μια πολύ μίνι κρουαζιέρα. Θα πάμε εδώ στην κεντρική μας παραλία. Ωραία. Θα πάμε μετά στο Γραμμένο και λίγο στο Πρίο. Εξαιρετικό μου ακούγεται με αυτό για πρώτη εικόνα στην Παλαιόχωρα, φίλε μου. Σε αυτές τις παραλίες πηγαίνει και το αυτοκίνητο. Οκ. Okay. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα mini sightseeing εδώ πέρα στη φάση. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε drone και ό,τι μπορούμε να καταγράψουμε. Και. Επιβεβαστείτε, κύριε. Κρουαζιέρα, θέλατε? Κρουαζιέρα θα γίνει. Πάμε, καπετάνιο! Ωραία. Ετοιμαζόμαστε να λύσουμε. Ο κύριος Μάνος μας λύνει τα σκηνάκια. Άμα θέλουμε το πουλήσει, κάνουμε ένα τσακ και φεύγουμε και τον αφήνουμε εδώ πέρα. Για να δω. Μπορεί και να προλάβει. Και πάμε να δούμε τις όμορφες παραλίες του τόπου. Πάμε να θαυμάσουμε μπλε. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Πάμε για τρέκι. Σε ρωτώ, φίλο μου Μιχάλη, πώς θα μπορούσαμε να βλέπαμε καλύτερα την κεντρική παραλία της Παλαιόχωρας? Να πηγαίναμε εκεί και να σηκώναμε τον drone, θα ήταν ωραία. Να πηγαίναμε και να κάναμε βόλτα-βόλτα και να προχωρούσαμε κόστα-κόστα, ακόμα καλύτερα. Αλλά τι καλύτερο από το να είσαι πάνω σε ένα υπέροχο σκάφος και η θέα που έχεις να είναι αυτή? Όχι και άσχημα, θα πω εγώ. Αυτή λοιπόν είναι η κεντρική παραλία της Παλαιόχωρας. Στην ουσία είναι ένα κροτήρι, ένας ορμός, να το πούμε, το οποίο το κυκλώνει η θάλασσα, και δεξιά και αριστερά υπάρχουν παντού παραλίες, οι οποίες μπορείς να πας να ράξεις, να διασκεδάσεις και να περάσεις υπέροχα αυτές
καλοκαιρινές στιγμές που υπάρχουν. Εμείς λοιπόν θα προχωρήσουμε λίγο στα δυτικά και θα συνεχίσουμε προς το Γραμμένο. Πρώτα όμως θα πιάσουμε τον καπετάνιο μας να μας πει πού ταξιδεύει με αυτό το σκάφος και τι εκδρομές κάνει. Εντάξει, σου έχω φέρει και στα φύλλα. Αυτό περιμένω. Και μετά για κύριο Μένο, ξέρεις τι θα κάνω. Τι. Θα σου πιάσω να ψάρει με τα δόντια. Αυτό. Εντάξει. Ήδη έχουμε ξεκινήσει λίγο την πορεία και να ξέρεις είμαι άνθρωπος της θάλασσας. Και δεν θέλω τώρα έτσι να φύγουμε. Προτιμώ να κάτσουμε έτσι όπως καθόμαστε και να συνεχίσουμε την κουραζιέρα. Αφού σου αρέσει, θα κάτσουμε όσο θέλεις. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Λίγο που τα είπαμε, έμαθα ότι είσαι ντόπιος, έμαθα ότι αγαπάς πάρα πολύ τον τόπο σου και έμαθα ότι αυτό που κάνεις το κάνεις με μεράκι. Θέλω να μου πεις λίγο. Τι εκδρομές κάνεις, τι άλλο μπορούμε να δούμε γενικά, ρε παιδί μου, στο Παλαιό Χαραμπότρι. Έτσι λίγο συνοπτικά, πού πας. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Το πιο σημαντικό, το μεράκι. Η θάλασσα είναι πολύ δύσκολο. Έρχεσαι αντιμέτωπος με τα καιρικά φαινόμενα, με αέρα, κύματα. Πρέπει, και όταν εφόσον βάζεις κόσμο μέσα, να τους πας και να τους γυρίσεις σώους και αυλαβείς πάση θυσία. Δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε πάμε. Πάμε προς τα ανατολικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις παραλίες. Πάμε προς το Κεντρόδασος. Πάμε Λαχονίση. Βασικά μπορούμε να καλύψουμε όλα τα νότιο-δυτικά παράλια του νομού Χανίων. Μπάλος, Σούγια, Κεντρόδασος, Γραμβούσα πας. Πάμε Γραμβούσα. Πού είναι ο επόμενος χωρισμός? Για Ηράκλειο. Όχι, δεν έχουμε ένα αμάξι άφησε εδώ, έχουμε και ένα ξενοδοχείο, δεν πειράζει. Επόμενος προορισμός. Θα πάμε στο Γραμμένο. Πάμε στο Γραμμένο και τώρα ξέρεις τι θέλω να κάνεις, Γιώργο. Τι? Θέλω να σηκώσεις τον drone. Και αν πέσει να σου πω κάτι. Πες μου. Δεν πειράζει. Ωραία, μένα. Όλα καλά. Παραγωγή, μην άψω ένα drone. Παραλία Ψηλός Βόλακας. Και γιατί ήρθαμε εδώ? Γιατί ήρθαμε πριν το Γραμμένο, περάσαμε και επειδή αυτό το κολπάκι είναι απάνεμο και όμορφο, με κρυστάλλινα νερά, γι' αυτό είπα να περάσετε να σας το δείξω. Και μπορούμε επίσης εδώ να κάνουμε και βουτιές από το βράχο. Λοιπόν, ο κύριος Μάνος είναι δικός μας, να πούμε. Πρώτα απ' όλα, έχει αέρα στην κεντρική παραλία. Έχεις λύση. Έριξε λοιπόν εδώ πέρα άσπρος βόλακας. Ψηλός βόλακας. Έρχεσαι εδώ πέρα, μικρό παραλιάκι, πάρα πολύ όμορφο. Έχει και από πάνω μια καντινούλα τύπου που μπορείς να πάρεις. Έχει απλώστρες, οργάνωση, έχει τους γέρες, ό,τι πρέπει. Και τον αέρα δεν το φοβάσαι. Και συνεχίζουμε για... Τώρα πάμε στο Γραμμένο. Για Γραμμένο. Πάμε στο Γραμμένο. Τώρα. Τώρα θα δεις τι γίνεται. Καλώς ήρθατε στο Γραμμένο. Ο Γραμμένος τι είναι λοιπόν? Μία πάρα πολύ κοντινή επιλογή για να έρθεις από την Παλαιόχωρα. Αρχικά να πούμε ότι έχει κάμπινγκ οργανωμένο, οπότε μπορείς να κάτσεις να ράξεις. Έχει 2-3 ταβερνάκια που μας είπε ο Μάνος ότι είναι εξαιρετικά. Έχει και εδώ οργάνωση, αλλά είναι λίγο πιο χαλαρά από την Παλαιόχωρα. Οπότε θα πάρουμε 2-3 βλανάκια, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και άλλες 2-3 πληροφορίες. Και δεν είναι η ώρα! Και ωραίο ηλιοβασίλεμα. Εδώ είναι το ωραίο ηλιοβασίλεμα. Θα με φέρεις, Μιχάλη μου? Βέβαια. Ωραία. Σε πιστεύω, αλλά τι να κάνουμε. Σε κάθε ανθρώπου μπιφτέκια να πούμε. Καλά, τώρα εδώ πέρα ο κύριος Μάνος μας έχει πει κάτι από το οποίο μας έχει ανοίξει το στόμα. Εγώ πήγα να σου πω ότι τη βλέπουμε και ο άλλος μας λέει ότι πέρυσι να δούμε δελφίνια και γαλαφάνε λίγο δύσκολο μάλλον τόσο κοντά. Αλλά πες να δούμε δελφίνια. Άμα δούμε δελφίνια, μάγκες, εγώ από εμένα, ό,τι γουστάρετε. Ρε. Θα βουτήξει, να το πιέσουμε λίγο. Θα βουτήξουμε. Δεν ξέρω αν καλή ιδέα αυτή. Ούτε για την προσωπική μου ακεραιότητα, ούτε για το ντρο. Σαν τον Ποσειδό. Στον Ποσειδό να είμαι! Αιωνία σου. Ήσουν καλό, μας συντρόφισε πολλά ταξίδια. Τέλος.
μας έφερε μέχρι εδώ, λέει, θέλει να, να πάει να μας δείξει, λέει, κάτι. Δεν μου λέει τι είναι αυτό. Να μαθαίνουμε την ιστορία του τόπου μας. Να μαθαίνουμε την ιστορία του τόπου μας. Με την τρίκα ρε φουλ. Λοιπόν, παιδιά, αυτή η γραμμή που βλέπουμε στα περισσότερα παράλια του νομού Χανίων, σε άλλα μέρη φαίνεται πολύ, σε άλλα μέρη δεν φαίνεται. Φαίνεται όμως διαφορετικός χρωματισμός στα πετρώματα. Έχει σχηματιστεί μετά από ένα φοβερό σεισμό που έγινε το 375 μετά Χριστό. Αναδύθηκε όλος ο νομός Χανίων, εδώ 6 μέτρα, στα φαλάσσαρνα 8, που εξαιτίας αυτού του σεισμού το αρχαίο λιμάνι έχει βγει πλέον στη στεριά, και στα σφακιά 4, μόνο νομός Χανίων. Και η θάλασσα από κάτω μας, από το βράχο μάλλον, είναι 100 μέτρα βάθος. Βουτάς εδώ. Γιατί είστε εδώ, βουτάς. Είναι. Θα τον απολύσω στα 100 μέτρα. 100 μέτρα να πουλήσω. Λοιπόν, παιδιά, πια που ήρθαμε εδώ, τώρα θα πάμε να σας δείξουμε τη Βιέννα. Η Βιέννα είναι αρχαιολογικό μέρος. Εδώ είναι γωνία της Κρήτης. Δεν μιλάμε για αυτή το παραλιάκι το μικρό που λέω μπροστά μου, μιλάμε για εδώ. Εδώ πέρα έρχεσαι με αμάξι. Όχι, όχι, όχι. Δεν γίνεται να κάνουμε μια... να μην κάνουμε μια βουτιά. Να μην πάμε λίγο εκεί πέρα στο κέντρο, να μην δούμε τις κολλήνες που μας είπε ο καπετάνιος μας. 5 λεπτά καπετάνιο και έρχομαι. Εντάξει. Ναι. Αν δεν είναι αυτό ελευθερία, αν δεν είναι αυτό καλοκαίρι, αν δεν είναι αυτό Κρήτη, είναι κάποια πράγματα ρε φίλε, τα οποία δεν τα συναντάς πάρα πολύ εύκολα. Ωραία, πάμε να δούμε τις πέτρες και τις κολόνες. Ευχαριστώ. Εντάξει. Πώς είναι... Τι. Πώς κρύο αρχικά. Λες ρε φίλε που είσαι. Καπετάνια ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε τώρα να βάλουμε ένα στεγνό μπλουζάκι. Πάμε να γυρίσουμε προς τα πίσω, να ευχαριστούμε τον καπετάνιο μας. Και πάμε για φαγάκι. Ακά! Ακά! Σκύμια! Απαπαπαπαπαπα! Δεν είναι ωραίος ο νότος, η παλαιόχωρα δεν είναι. Οι παραλίες μωρένα έχουν θαλασσινό νερό, έχουν αλάτι. Τα λόγια είναι πραγματικά περιτά. Καπετάνιε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχο ταξίδι, ασφαλέστατο ταξίδι, μας έκανε τρομερό καιρό. Μυστικά, ωραία, θα τα δείξουμε να ξέρεις. Και θα το επαναλάβουμε. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Μου έχει κοιτάξει ψάρεμα, θα το πω εδώ μπροστά για να τον υποχρεώσω. Ευχαριστούμε πολύ, πίσω στη Μαρίνα. Μαζεύουμε πραγματάκια και πάμε να κάνουμε τι. Μία μικρή βόλτα, λίγο φαγάκι, ξενοδοχείο και night out. Αν επιβιώσουμε μετά το φαγητό, γιατί τους βλέπω να τρώνε μια ολόκληρη ταβέρνα. Είναι! That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boy. Φτάνουμε ένα μαγαζί να φάμε. Δεν ξέρουμε που θα καταλήξουμε. Έχουμε έρθει λίγο ανατολικά από την παλαιόχωρα. Πάρα πολλά μαγαζιά. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα είναι η παλαιόχωρα το βράδυ εσείς.
Πάρα πολύ. Οπότε φαγητάκι, μετά ξενοδοχείο μπανάκι, γινόμαστε ωραίοι σένοι και καλά. Και πάμε βόλτα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Να μου. Φτάσαμε στην Παλιόχώρα. Θέλω να στρίψουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα. Αυτή είναι η Παλιόχώρα. Δεν θα σας δείξουμε άλλο. Θα πάμε απλά κατευθείαν στην ταβέρνα. Αύριο πάλι. Γεια σας τώρα. Βρήκαμε μια ταβέρνα. Θα πάμε εκεί. Πώς περάσετε? Πολύ ωραία, αλλά θα ζητήσουμε όλα αυτά μετά που θα φάμε. Εσύ τι λες γι' αυτό? Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Με τον προλαλήσαντα, συνάδελφο, λίγο το τρυπηδάκι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Εντάξει, δείτε λίγο στην Παλιόχώρα. Εντάξει, την είδατε. Κάναμε τη δουλειά μας τώρα. Πάμε, πάμε. Φάγαμε, αλλάξαμε και είμαστε έτοιμοι να εξερευνήσουμε την Παλιόχώρα το βράδυ. Πληροφορίες, info και τέτοια αύριο το πρωί με την αυγή. Τώρα πάμε να δούμε πως είναι αυτός ο τόπος το βράδυ και να βολτάρουμε στο σοκάκια του. Το πλάνο μας είναι πάρα πολύ απλό. Δεν έχουμε πλάνο. Πάμε να χαθούμε στη νύχτα της Παλιόχωρας. Πάρα πολλά μαγαζάκια, πάρα πολύ ωραία στενάκια, κουτούκια και έλα, έλα, έλα. Ξέρεις ποιος θα είναι ο στόχος? Ο στόχος θα είναι να βρούμε ένα ωραίο μαγαζάκι, να πιούμε ποτό, να γυρίσουμε λίγο, ίσως άλλο ένα, και να κάτσουμε να ράξουμε και να απολαύσουμε το καλοκαίρι. Είναι ακόμα αρχές του καλοκαιριού, οπότε δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Καλύτερα, και πάρτε μια μικρή εικόνα του τι σημαίνει Παλιόχώρα by night. Κάποια στιγμή η κάμερα πρέπει να κλείνει. Γιατί να σου πω κάτι άλλο. What happens in Παλιόχώρα, stays in Παλιόχώρα. Οπότε, σας χαιρετάμε, σας καληνυχτούμε για την ώρα, είδατε, πήρατε μία μυρωδιά το τι παίζει το βράδυ στην Παλιόχώρα και περιμένουμε υπομονετικά να ξεκινήσει η επόμενη μέρα και να σας δείξουμε και με το host του ήλιου πόσο όμορφα είναι εδώ πέρα. Για την ώρα τα λέμε, καληνύχτα και εμείς θα συνεχίσουμε. Εσείς, όχι. Καλημέρα! 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 Καλημέρα. Πρέπει να σηκωθούμε, να φάμε πρωινό και να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Από εδώ που τελειώσαμε χθες τη μέρα μας, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη Παλιόχώρα. Να μπούμε λίγο στο ζουμί και στα βασικά. Να σου πω ότι επειδή ήρθαμε και τη ζήσαμε βράδυ την Παλιόχώρα σαν πρώτη εντύπωση, είναι κάτι τελείως διαφορετικό το πρωί. Έχει κόσμο, θυμίζει πόλη, είναι μια κομμόπολη. Είναι μια κομμόπολη με τους γύρω στους 1500 κατοίκους και το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν φτάσεις στα κεντρικά σοκάκια της είναι το πραγματικά ιδιαίτερο καμπανατιό της Εκκλησίας Ευαγγελίστριας. Θα κάνουμε μια πανέμορφη βόλτα στην Παλιόχώρα, θα μάθουμε πληροφορίες και θα σας δώσουμε τους τρεις λόγους για να γίνει Παλιόχώρα το place to be για τις φετινές διακοπές. Θυμάστε το χαμούλι που γινόταν εδώ χθες, ε? Καλημέρα. Φίλε. Παραλίες. Η Παλαιόχωρα έχει μια ακτογραμμή κοντά στα 11 χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις άπειρες επιλογές και ό,τι γούστα θέλεις για να επιλέξεις την παραλία σου.
Θέλεις ψηλή άμμο, θέλεις βοτσαλάκι, θέλεις τα νερά, θέλεις βαθιά νερά, θέλεις να πας για γυμνισμό, θέλεις την απομόνωσή σου, θέλεις την οργάνωσή σου. Όλα, όλα, όλα θα τα βρεις στην Παλαιόπορα σε μια απόσταση ούτε 3 με 4 χιλιόμετρων. Δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό, η ζωή που μπορείς να κάνεις εδώ. Η πρωινή, αλλά και η βραδινή. Πάρα πολλές επιλογές σε καφενεδάκια, εστιατόρια, ουσιρή, bars, μετά οργάνωση σε ξενοδοχεία, καταλύματα. Όλα μπορείς να τα βρεις σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, αλλά με τους δικούς της μοναδικούς ρυθμούς. Φυσιολατρικές διαδρομές, οι οποίες μπορείτε να ξεκινήσετε από εδώ πέρα. Άπειρα μονοπάτια, άπειρες διαδρομές, εκατοντάδες πραγματικά μέρη και παραλίες για να μπορέσει να επισκεφτείς έχοντας ως βάση την Παλαιόπορα. Έχουμε κάτσει πόσο, μία μισή μέρα εδώ πέρα και έχουμε ήδη προλάβει, ευτυχώς έχουμε ήδη προλάβει και έχουμε πάρει λίγο από όλη αυτή την ενέργεια που δίνει αυτός ο τόπος. Όταν έρθετε εδώ, μην προσπαθήσετε να με το ζόρι και βιαστικά να ανακαλύψετε τη μαγεία της Παλαιόχωρας και όλων των ανθρώπων και των πραγμάτων που υπάρχουν εδώ. Παλαιόχωρα είναι το μέρος της ανεμελιάς. Και κάπου εδώ θα πρέπει να αποχωρήσουμε από την Παλαιόχωρα. Θα ξανάρθουμε όμως, με κάμερες χωρίς δεν το ξέρω, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ξανάρθουμε. Για την ώρα θα αλλάξουμε λίγο ακόμα το vibe μας, θα ανεδούμε λίγο παραπάνω και θα πάμε να δούμε μια από τις card postal παραλίες που υπάρχουν στην Κρήτη. Και δεν μιλάμε για άλλη από το Ελαφωνήσι ή το Λαφωνήσι. Πάμε να δούμε για ποιο λόγο μια παραλία έχει πάνω από 20.000 επισκέπτες. Πάμε να δούμε για ποιο λόγο αυτή η παραλία έχει μπει στο δίκτυο Natura και πάμε να δούμε για ποιο λόγο πρέπει να προσέχουμε για να την έχουμε. Φύγαμε από την Παλαιόχωρα, λοιπόν, ποιο ήταν το αγαπημένο σου κομμάτι στην Παλαιόχωρα? Το ότι κοιμήθηκα με τον Μιχάλη. Αυτό. Αυτό ήταν, ε. Δεν σου άρεσε, ας πούμε, το vibe, η ενέργεια, τα μαγαζάκια, η παραλία, τα νερά, οι παραλίες που είδαμε. Προτιμάς τον Μιχάλη, το φίλο σου. Μου είπες το καλύτερο. Εντάξει, σωστά. Όχι, δεν μ' άρεσε πάρα. Λοιπόν, ωραία. Εμένα όλα τα άλλα που είπα πριν. Θα πάμε τώρα, φεύγουμε και όπως είπαμε πάμε στο Ελαφωνήσι. Τα διαδικαστικά. Για να πας στο Ελαφωνήσι είναι ένας δρόμος κοντά στη μία ώρα. Είναι 40 χιλιόμετρα βέβαια, αλλά ο δρόμος είναι έτσι λίγο περιεργούλης, αλλά πανέμορφος. Πραγματικά πιστέψτε με, θα πάρετε εικόνα σε λίγο. Οπότε ξεκινάμε για να δούμε αυτή την υπέροχη παραλία. Σε αυτή την υπέροχη μέρα το GPS μας λέει που να πάμε και εμείς συνεχίσουμε. Ελαφωνήσι λοιπόν. Ένας τόπος που έχει διχάσει όλη την Κρήτη, ένας τόπος που κάθε φορά που έρχομαι εγώ διχάζομαι για πάρα πολλούς λόγους, οποίους θα αναλύσουμε μετά. Στα διαδικαστικά, με το που έρθετε στο Ελαφωνήσι υπάρχουν διάφορα πάρκινγκ στα οποία αφήνετε το αμάξι. Αυτό είναι κάτι λίγο έτσι πρόσφατο, έχει γίνει το τελευταίο χρόνο ή δύο. Έχουν βάλει μια μπάρα και για να κατέβεις στο Ελαφωνήσι πρέπει να περπατήσεις γύρω στα 350 μέτρα. Το βρίσκω πολύ δίκαιο, γιατί παλαιότερα κατέβαινες μέχρι πολύ πιο κάτω, αλλά τα αμάξια πάρκαραν στις αμοθήνες πάνω και τα είχαν δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και είχαν επιβαρύνει πάρα πολύ όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει εδώ. Οπότε, 450 μέτρα δεν είναι πολλά, υπομονή, πάρτε λίγο νεράκι και κατεβείτε. Πάμε να δούμε ωραίες εικόνες, πάμε να δούμε πολλούς ανθρώπους και ελπίζω να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε ό,τι αναφορά τα πλάνα μας. Από ό,τι βλέπετε και στις εικόνες πίσω μου και από τον αέρα που θα δείξουμε μετά, το Ελαφωνήσι πρόκειται για ένα, ας το πούμε, ένα ακροτήριο που στη μέση του κάποιες φορές έχει νερό, κάποιες φορές έχει στεριά και στην ουσία υπάρχει μία οφθαλμαπάτη, να το πούμε, ότι είναι ένα ξεχωριστό νησί ή όχι.
Αυτό που θα έχετε να κάνετε εσείς είναι το εξής. Να έρθετε, να κατεβείτε ως κάτω, να το εξερευνήσετε, να περπατήσετε στα νερά αυτά, να φτάσετε μέχρι απέναντι και να πάτε να εξερευνήσετε όλα τα μυστικά που κρύβει αυτό. Από φάρους, από εκκλησίες, από διάφορα πραγματάκια, από πολλά μικρά κολπάκια και από εικόνες που θα σας μείνουν για όλη σας τη ζωή. Ωραία, θα ξεκινήσουμε λίγο με την βόλευση και τι μπορείτε να κάνετε όταν κατεβείτε κάτω. Αρχικά να πούμε ότι υπάρχει οργανωμένο κομμάτι στα αριστερά που πηγαίνεις. Παραλία, ξαπλώστρα, ομπρέλα, νεράκι και όλα καλά. Στα δεξιά υπάρχει και εννοείται το κομμάτι το ελεύθερο που μπορείς να κάτσεις με την πετσετούλα σου. Υπάρχουν water sports, kite surf και το τίποτα άλλο μπορείτε να βρείτε εδώ. Υπάρχει πάντα ναυαγοσώστης και γενικότερα παραλία ενδείκνυται πάρα πολύ για οικογένειες. Γιατί για το κομμάτι αυτό που σας έλεγα και αυτό που βλέπουμε το μοναδικό. Τα νερά είναι πάρα πολύ ρηχά, είναι άβατα και είναι σχεδόν πάντα μέσα σε αυτό το μικρό κολπάκι γαλήνια. Και άμα θέλεις να κάνεις εκδρομές γύρω-γύρω, δεξιά και αριστερά, μπορείς να περάσεις απέναντι στο νησί και να ανακαλύψεις τα μυστικά του. Υπάρχει ένας φάρος, υπάρχει μια εκκλησία και διάφορα άλλα πραγματάκια τα οποία μπορείς να δεις ακόμα και αρχαία. Για αυτά θα μιλήσουμε μετά. Ας συνεχίσουμε λίγο με αυτό που κάνουμε. Έλα τώρα να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ελαφωνήσει, παραλία με τη ροζ άμμο, όπως θέλετε πείτε το. Ας ξεκινήσουμε όμως με αυτό. Αυτή εδώ είναι η περιβόητη ροζ άμμος, έτσι. Στην ουσία δεν είναι το χρώμα της άμμου αυτό, αυτά είναι χιλιάδες σπασμένα κοχύλια που υπάρχουν σε όλη την παραλία και δημιουργούν αυτό το πανέμορφο χρώμα. Τι κάνουμε γι' αυτό? Δεν κάνουμε τίποτα. Και το εννοώ. Δεν θα πάρετε ένα βαζάκι, ένα μπουκαλάκι, ένα το οτιδήποτε για να έχετε λίγη άμμο από τα τηλεφωνήσει στο σπίτι σας. Όχι, δεν το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει όλος αυτός ο κόσμος. Προσέχουμε. Ωραία προοπτάκι αυτό. Μία φίλη σταμάτησε απλά και μου λέει: «Τι πες τα όλα για...» Δεν τα λέω για να τα ακούσω εγώ, δεν τα λέω για να τα ακούσετε εσείς, σας λέω για να το κάνετε εσείς. Αυτό το πράγμα που υπάρχει είναι τόσο μοναδικό που δεν μπορείτε να καταλάβετε πραγματικά πόσο σημαντικό είναι για τον τόπο μας. Δεν παίρνουμε την άμμο, υπάρχει χλωρίδα και πανίδατη η οποία σπανίζει σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ πέρα. Να μιλήσουμε για τα κτηνάκια, να μιλήσουμε για διάφορα ζωάκια τα οποία ζουν στις αμμοθήνες, να μιλήσουμε για τα άπειρα είδη φυτών που υπάρχουν στην περιοχή και είναι ενδυμικά. Το ότι υπάρχει κόσμος τόσο πολύ σε αυτό το μέρος φυσικά και έχει επιβαρύνει όλο το φυσικό τοπίο. Το ελαφωνήσι είναι στο Natura 2000, πληρεί κάποιες προϋποθέσεις και κάποιες άλλες θα έπρεπε να τις πληρεί λίγο πιο αυστηρά. Έχουν γίνει πραγματάκια τα οποία έχουν φτιάξει όλο αυτό το κομμάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τις ξαπλώστρες που ήταν πάνω στην άμμο, με το πάρκινγκ που είναι εκεί. Αλλά αν θέλουμε εμείς πραγματικά να κρατήσουμε αυτό το πράγμα ζωντανό, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι οι κριτικοί να φροντίσουμε γι' αυτό και να μην μας νοιάζει κανένα trip advisor ελελέλη ή όλα αυτά τα πράγματα που σου λένε: «Α, δεν μπορούσα να βάλω το νερά, το ποδαράκι μου πάνω στο τέτοιο». Δεν με νοιάζει. Εντάξει, οι εικόνες είναι πραγματικά αστεία όμορφες. Θέλω να κάνεις μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό σου. Και θέλω τώρα να μιλήσουμε λίγο για το όνομα του νησιού, γιατί υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις. Ελαφωνήσει, ροζ άμμος, ό,τι θέλετε πείτε το.
Το ελαφωνήσει και καλά λέγανε ότι προέρχεται από τα ελάφια, που τα ελάφια δεν υπήρχαν εδώ πέρα για πάρα πολύ καιρό πριν και είναι λίγο άτομο, λίγο αυτό να το λέμε. Για μένα, ο τόπος αυτός λέγεται Ελαφωνήσι. Γιατί εδώ πέρα παλιότερα ήταν ορμητήριο πειρατών. Ήταν ένα στέκι πειρατών, το οποίο φέρανε εδώ πέρα πραγματάκια και βλέπετε τον είχα και απέναντι. Ο τόπος ήταν γεμάτος με καβάτζες από τα λάφυρα που είχαν. Λαφωνήσι σημαίνει τα λάφυρα που φυλάδουσαν σε αυτό το νησί. Έχω πιάσει τον εαυτό μου όσο την ώρα είμαι εδώ, αντί να χαίρομαι την ομορφιά του τοπίου, αντί να γεμίζω γαλήνη και ηρεμία από όλο αυτό το κομμάτι, με έχει πιάσει μια διαφορετική αναταραχή, χυμός, εκνευρισμός. Γιατί το Ελαφωνήσι το έχω δει πραγματικά όπως είναι παρθένο και αντόφιο. Το έχω δει με μηδέν κόσμο, καλοκαιρινό μήνα, και έχω νιώσει τη γαλήνη του, την ηρεμία του και την άβρα του μπορεί να σου προσφέρει. Δεν λέω να μην έρχεται κόσμο σε αυτό το τόπο. Προς Θεού, δεν γίνεται για πάρα πολλούς λόγους. Αρχικά, κλείσει να τη βλέπεις και να τη χαίρεται ο άνθρωπος. Συμφωνούμε, να τη σέβεται όμως. Επίσης, αυτό το πράγμα είναι μια τουριστική ατραξιόν για την Κρήτη. Τεράστια, μεγάλη, ίσως από τις πιο μεγάλες που υπάρχουν. Και μέσα από αυτή την ατραξιόν ζουν πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλοί κόσμος. Και θα πρέπει να συνεχίζεται αυτό. Αλλά κάπου όπα. Αλλά κάπου ένα μέτρο. Αλλά κάπου να μην γίνει ο λατρόχαλος. Αλλά κάπου να σεβαστούμε λίγο αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε και πρέπει να το κρατήσουμε. Γιατί, μάγκα μου, δεν θα το έχουμε άμα συνεχίσουμε έτσι. Κινήσεις γίνονται. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Το μόνο που φοβάμαι είναι να μην είναι πολύ αργά όταν καταλάβουμε το τι πραγματικά κάναμε. Και ελπίζω αυτό που έχουμε κάνει να μπορεί να αλλάξει. Το Ελαφωνήσι είναι από τις πιο όμορφες εικόνες που έχουν δει τα μάτια μου και έχει περάσει μέσα πραγματικά στη ψυχή μου. Και θα ήθελα με ένα μαγικό τρόπο να προσπαθήσω να το δείτε κι εσείς όπως το είδα τότε εγώ. Βλέπετε αυτό? Ετοιμαστείτε να δείτε το Ελαφωνήσι όπως πραγματικά είναι. Τι σας έλεγα, δεν έχω περπατήσει ούτε 3 λεπτά και είμαι ήδη κάπου διαφορετικά. Βλέπω όλο τον κόσμο πίσω μου και εγώ προχωράω και βρίσκω μικρά κολπάκια, βρίσκω βραχάκια στα οποία μπορώ να ράξω και να απολαύσω το πράγμα λίγο πιο ήρεμα. Μην το φοβηθείτε το Ελαφωνήσι. Ελάτε να το επισκεφτείτε. Ναι, έχει πολύ κόσμο, αλλά αξίζει πραγματικά. Ελάτε να δείτε τη μαγεία του, ελάτε να δείτε το χρώμα του και ελάτε να δείτε και να νιώσετε αυτό που έχει να σας δώσει. Ελπίζω να μου επιτρέψετε να κλείσω έτσι λίγο κάπου εδώ, μακριά από τους πολλούς, να κάτσω σε αυτόν εδώ το βράχο και να κοιτάω αυτό. Να κοιτάω αυτό και να περιμένω την επόμενη φορά και να σκέφτομαι ήδη την επόμενη φορά που θα έρθω να ξαναεπισκεφτώ αυτόν τον τόπο. Και να τον δω ακόμα να υπάρχει έτσι και αυτά τα χρώματα να με γεμίζουν αρμονία και χαρά. Θα κλείσουμε εδώ αυτή την υπέροχη εκδρομή μόνοι μας. Θα κλείσουμε εδώ αυτή την υπέροχη εκδρομή με παρέα το
ένα μικρό εκκλησάκι που υπάρχει εδώ, ένα γλάρο που γυρίζει γύρω μου και τον ήχο των κυμάτων και του αέρα να ανεμίζει και να γεμίζω με αλμύρα. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, μέχρι τον επόμενο προορισμό, μέχρι το επόμενο διαμαντάκι αυτού του τόπου, σας χαιρετώ, σας φιλώ και ανανεώνω για καινούριο ραντεβού.